Μια νέα ιστοσελίδα, το sporttime.com.cy, μπήκε στην μεγάλη οικογένεια του δικτύου του Sigma Live. Είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο για να μας πει περισσότερα ο διευθυντής του Sigma Live Network, ο Χρήστος Δανέζης. Χρήστο, καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Είδαμε, έτσι, έχουμε πάρει μια πρώτη γεύση από το Sport Time, τη νέα ιστοσελίδα του Sigma Live. Πες μας, έτσι, πού αποσκοπεί, τι θέλει να δώσει στους αθλητικούς, στους φίλους του αθλητισμού αυτή η ιστοσελίδα. Έχουμε τη χαρά να καλωσορίζουμε το sporttime.com.cy στην οικογένεια του Sigma Live. Προσδοκούμε με μια πολύ καλή ομάδα αθλητικογράφων να δημιουργήσουμε περιεχόμενο και ειδήσεις με τρόπο που δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα. Ξέρεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό στον αθλητισμό να οπτικοποιούμε τα πράγματα, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα ο αθλητισμός να οπτικοποιούμε την πληροφορία. Οπότε πάνω σε αυτή τη λογική έχουμε εστί στην ιστοσελίδα και πρόκειται να δώσουμε νέες στήλες, πρόκειται να δώσουμε νέο υλικό για τους φίλους του αθλητισμού που μπορούν βέβαια να το βρουν στο διαδίκτυο, στο sporttime.com.cy. Βλέπουμε διάφορες καινοτομίες, ένα μοντέρνο πρόσωπο της ιστοσελίδας. Ναι. Πες μας λίγο περισσότερο για αυτό το σχεδιασμό. Έχουμε στήσει την ιστοσελίδα κατά τέτοιο τρόπο που να ανταποκρίνεται στην εποχή που ζούμε, στην ουσία. Στο πώς ο χρήστης επιλέγει να βλέπει τις ειδήσεις, ειδικά τις αθλητικές. Αντιλαμβάνεσαι ότι θέλαμε να προσεγγίσουμε τα νεανικά κοινά που ασχολούνται αρκετά με τον αθλητισμό. Έχουμε νέες συσκευές που έπρεπε να λάβουμε υπόψη. Νέους τρόπους πλοήγησης, αν θες, μέσα στο διαδίκτυο. Νέες κινήσεις που γίνονται πλέον από τους χρήστες κατά τη διάρκεια που εξερευνούν το περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Και όλα αυτά τα έχουμε λάβει υπόψη για να στήσουμε έτσι μια μοντέρνα ιστοσελίδα αθλητικού περιεχομένου. Και ελπίζουμε ότι και ο κόσμος θα καταλάβει αυτό που θέλουμε να δώσουμε και θα αποδεχθεί την κίνηση αυτή. Με κύριο γνώμονα πάντα την πλήρη, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση. Βέβαια. Η ενημέρωση είναι, από εκεί ξεκινούν όλα. Στη συνέχεια έρχονται όλα τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με τον τρόπο που ο χρήστης θέλει να παίρνει αυτή την ενημέρωση. Άρα, εμείς ερχόμαστε να παντρέψουμε αυτά τα δύο πράγματα. Την ανάγκη για ενημέρωση του κόσμου και τη σωστή ενημέρωση και έγκυρη ενημέρωση, αλλά χρησιμοποιώντας εργαλεία που θα βοηθήσουν τον χρήστη να διαβάσει περισσότερα πράγματα, να τα δει με διαφορετικό τρόπο. Είμαστε σε μια εποχή multimedia, είμαστε σε μια εποχή που παίζει μεγάλο ρόλο η τεχνολογία και πιστεύουμε ότι έτσι όπως έχουμε στήσει το sporttime.com.cy θα το αγκαλιάσει ο κόσμος. Σίγουρα το διαδίκτυο είναι πολύ πιο άμεσο, μπορεί να το έχεις ανά πάσα στιγμή στο πιάτο σου έτοιμο για να προσφέρεις, για να ενημερωθείς για τα πάντα, όχι μόνο για την τοπική επικαιρότητα. Έτσι νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα γίνει αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας όλων μας. Το ελπίζουμε και εμείς και το ευχόμαστε. Να είσαι καλά, Χρήστο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.